Η δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια δίκη που δεν θα έπρεπε να γίνεται, διότι δεν υπάρχει αντικείμενο καταρχήν, δεν υπάρχει καμία διατάραξη κοινής ειρήνης, δημόσιας ειρήνης. Είναι μια δίκη που ουσιαστικά δικάζεται η πολιτική άποψη και ο αντιφασιστικός αγώνας. Την ίδια στιγμή που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολούν τη δικαιοσύνη, τα εγκλήματα, των νεοναζί και να διώκονται για αυτά, είτε στις γειτονιές, είτε μέσα στο ίντερνετ. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια πανηγυρική αθώωση, αυτό δεν τίθεται θέμα, αλλά αυτό που πραγματικά μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι πώς θέτει η Χρυσή Αυγή τη δική της νομιμότητα, την οποία με έναν τρόπο την υιοθετεί η ελληνική δικαιοσύνη και φτάνει αυτή η δίκη πρωτόγνωρα στα δικαστήρια. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχεί, ας πούμε, και ο νομικός κόσμος, αλλά φυσικά και όλη η κοινωνία. Νομίζω ότι το κρίσιμο σε αυτή την περίοδο και σε αυτό που θα είμαστε ουσιαστικά υπόλογοι όλοι είναι τι κάνουμε για την άνοδο του νεοναζισμού και πώς πραγματικά τον αντιμετωπίζουμε και θεσμικά αλλά και κινηματικά μέσα στην κοινωνία. Και εκεί έχουμε όλη ευθύνη.